Μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσουν έργα του Ludwig van Beethoven είχαν όσοι βρέθηκαν στο πολιτιστικό κέντρο Ηρακλείου σε μια εξαιρετική σύμπραξη του διεθνούς φήμης πιανίστα Κυπριανού Κατσαρή στην πρώτη του εμφάνιση στο Ηράκλειο και την πρώτη του συνεργασία με τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Μύρωνα Μιχαηλίδη. Με μεγάλη συγκίνηση βρίσκομαι στην Κρήτη. Είμαι από την Κύπρο, όπως γνωρίζετε. Και είναι πραγματικά κάτι το εντελώς ξεχωριστό. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς σήμερα που και σε αυτή την παραγωγή ο κόσμος, το κοινό της Κρήτης ανταποκρίνεται τόσο θερμά σε αυτό το κάλεσμα για μια υπέροχη συναυλία συμφωνικής μουσικής. Στη συνέχεια του αφιερωματικού κύκλου στο συνθέτη, με αφορμή τα 250 χρόνια από τη γέννησή του, οι κριτικοί απόλαυσαν τις μελωδίες του Γερμανού συνθέτη που έμελε να αλλάξει την ίδια την κλασική μουσική. Ο Beethoven είναι ένα μεγάλο σύμβολο, όπως ξέρετε, της τέχνης γενικά και της μουσικής ιδιαίτερα. Είναι πολύ σημαντικός συνθέτης, διότι έχει πάρα πολύ μεγάλη καλοσύνη μέσα του και είναι σαν ένα δώρο προς την ανθρωπότητα η μουσική του. Η εμβληματική Πέμπτη Συμφωνία του μεγάλου συνθέτη, το τρίτο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα και ένα από τα πλέον αντιπροσωπευτικά έργα του εισαγωγή Egmont, περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα της συναυλίας. Είναι η πρώτη φορά που θα εμπνευστεί η Πέμπτη Συμφωνία μέσα στο πολιτιστικό. Είναι η πρώτη φορά που ο Κυπριανός Κατσαρής εμφανίζεται στο πολιτιστικό και είναι και η πρώτη μας μεγάλη συμφωνική συναυλία αυτή την περίοδο μέσα στο πολιτιστικό. Όταν ένα έργο τέχνης είναι υψηλού επίπεδου, δεν υπάρχει πια χρόνος, δεν υπάρχει πια μόδα, καταλάβατε. Και γι' αυτό συνεχίζει και αγγίζει μετά από 200 χρόνια όλο τον κόσμο. Η συναυλία επαναλαμβάνεται και σήμερα στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Υποσχόμαστε στο κοινό του Πολιτιστικού, στο κοινό της Κρήτης, ότι θα ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες παραγωγές. Και αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι δεν είναι γνώστης η μουσική, δεν έχει καμία σχέση. Είναι αυτό που νιώθει η καρδιά σου όταν ακούς μουσική.